Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, Μανουέλ Βάλς, με τον οποίο είχαμε σήμερα την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων. Και βεβαίως να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ελληνογαλλικές σχέσεις. Πρόκειται για σχέσεις στέρεες, ειλικρινούς φιλίας και βαθιάς εκτίμησης, που βασίζονται σε ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς. Οι δύο λαοί μας μοιράζονται κοινές αξίες και ιστορία και η σχέση αυτή αντιστοιχίζεται πλήρως και σε πολιτικό και κυβερνητικό επίπεδο, ιδιαίτερα δε τον τελευταίο χρόνο. Στις δυσκολίες στηρίζουμε και έχουμε στηρίξει ο ένας τον άλλον, ακόμα και όταν οι απόψεις μας δεν ταυτίζονται. Δεν ξεχνάμε, δεν μπορούμε άλλωστε να ξεχάσουμε, ότι το περασμένο καλοκαίρι η γαλλική κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό, αποκρούοντας εκβιασμούς και ακρότητες, οι οποίες με αφετηρία την Ελλάδα έθεταν σε κίνδυνο τη συνοχή ολόκληρης Ευρωζώνης. Καταφέραμε έναν αξιοπρεπή συμβιβασμό τον περασμένο Ιούλη, ο οποίος άνοιξε το δρόμο για τη σημαντική απόφαση του Eurogroup στις 24 του Μάη, πριν από λίγες μέρες. Μια απόφαση η οποία σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία για την ελληνική οικονομία. Για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, η στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης ήταν για μια ακόμη φορά ιδιαίτερα σημαντική. Η απόφαση για την απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών. Εμπιστοσύνη που θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και με μια σειρά αναγκαίων ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που έχουμε σκοπό να βάλουμε μπροστά το επόμενο διάστημα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης και των φορολογικών μηχανισμών, την προσέλκυση επενδύσεων. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή, για παράδειγμα, εμπεδώνει τη φορολογική σταθερότητα σε χρονικό ορίζοντα 12 ετίας για τους επενδυτές έργων άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, επιτρέποντας την αδειοδότησή τους με αξιόπιστες αλλά κυρίως με ταχύτατες διαδικασίες. Τέτοιες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες μπορούν να δώσουν όθηση στην επανεκκίνηση της οικονομίας και να επιταχύνουν αυτό που εμείς ονομάζουμε αναπτυξιακή στροφή της ελληνικής οικονομίας. Και σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα θα έλεγα στη δημόσια διοίκηση, θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να συνεργαστούμε στενά με την γαλλική κυβέρνηση προκειμένου να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία της και τις καλές πρακτικές που ήδη έχει εφαρμόσει. Σε αυτό το πλαίσιο, συνυπογράψαμε πριν από λίγο με τον Πρωθυπουργό Βάλς έναν οδικό χάρτη που δίνει σάρκα και οστά στην κοινή διακήρυξη Ελλάδας-Γαλλίας του περασμένου Οκτωβρίου, βάζοντας προτεραιότητες και άξονες δράσεις στη συνεργασία μας σχεδόν σε όλους τους τομείς. Στις επενδύσεις σε ελληνικές υποδομές, στη δημιουργία ελληνογαλλικών κοινοπραξιών σε τρίτες χώρες στην ευρύτερη περιοχή και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ενέργεια, στην αγροτική οικονομία, στον τουρισμό, στην ανάπτυξη βεβαίως των ιστορικών, πολιτιστικών και μορφωτικών μας σχέσεων, στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Παράλληλα με τον Γάλλο Πρωθυπουργό, συζητήσαμε για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας ότι έχουμε κοινές αναλύσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση της τριπλής κρίσης από την οποία διέρχεται αυτή την περίοδο η Ευρώπη. Κρίση ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή,
κρίση οικονομική από την οποία δεν έχουμε ακόμα ξεφύγει και βεβαίως την προσφυγική κρίση. Τονίσαμε την ανάγκη να υπάρξουν αποφασιστικές προοδευτικές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων που να διαφυλάσσουν τόσο την Ευρώπη όσο και τις αξίες της και να αποτελούν ανάχωμα στις δυνάμεις της άκρας δεξιάς που σήμερα αποτελούν μια κοινή απειλή για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Συμφωνήσαμε παράλληλα με τον Γάλλο Πρωθυπουργό να εντείνουμε τη συνεργασία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη για την προοπτική μιας δημοκρατικής και κοινωνικής Ευρώπης. Είναι αδύρυτη ανάγκη σήμερα περισσότερο από ποτέ, όπου ο νεοφιλελευθερισμός περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα για άσκηση προοδευτικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Και βέβαια, συμφωνήσαμε να συντονίσουμε ακόμα περισσότερο τις δράσεις μας στο ζήτημα της διατλαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων στην γνωστή σε όλους TTIP. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου χωρίς δίκαιους κανόνες. Πρέπει να αρνηθούμε την κατάργηση της προστασίας προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης και προϊόντων ονομασίας προέλευσης και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και των κρατών έναντι των πολυεθνικών. Πιστεύω ότι η λέξη κλειδί στην αντιμετώπιση της πολυεπίπεδης κρίσης στην Ευρώπη είναι η λέξη αλληλεγγύη. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω θερμά τη Γαλλία για τη στήριξή της στην προσφυγική κρίση. Διότι η Γαλλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό μετεγκαταστάσεων προσφύγων από την Ελλάδα. Η ευρωπαϊκή χώρα που έχει δεχτεί τους περισσότερους πρόσφυγες από την Ελλάδα. Και είναι και η χώρα που ανακοίνωσε ότι από εδώ και στο εξής αυτή τη διαδικασία του relocation, της μετεγκατάστασης, θα δέχεται 400 πρόσφυγες το μήνα. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία δίνει το παράδειγμα και σε άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους που επιμένουν να απορρίπτουν οποιαδήποτε συμμετοχή στη διαδικασία του relocation, των μετεγκαταστάσεων. Και ελπίζω το πνεύμα αλληλεγγύης που επιδεικνύει η Γαλλία να μεταφερθεί και στη συζήτηση για την αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου, όπου έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να οικοδομήσουμε ένα νέο δίκαιο πλαίσιο ευρωπαϊκού ασύλου. Με τον Γάλλο Πρωθυπουργό συζητήσαμε επίσης και για την ευρύτερη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, εκφράζοντας την υποστήριξή μας στη Συμφωνία του Μαρτίου. Καλωσορίσαμε στο πλαίσιο αυτό τη δραστική μείωση των ροών, βεβαίως πάνω απ' όλα τη δραστική μείωση των ανθρώπινων απολειών στο Αιγαίο, των θανάτων. Και βεβαίως αυτό χάρη στις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβάλει και οι ελληνικές και οι τουρκικές αρχές, αλλά και η Frontex. Και συζητήσαμε για την ανάγκη η συμφωνία αυτή να συνεχίσει, να μην υπάρχουν αναταράξεις και να προχωρήσει η διαδικασία της επανεγκατάστασης προσφύγων από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Υπογραμμίσαμε παράλληλα και την ανάγκη να υπάρξει πλήρης ανάπτυξη της επιχείρησης του ΝΑΤΟ, χωρίς προσκόμματα. Εκφράσαμε την ανησυχία μας για την κατάσταση στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υποστηριχθεί ενεργά από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε διπλωματική πρωτοβουλία του ΟΗΕ για την ειρήνη και τη σταθερότητα, αλλά και ένα νέο πλαίσιο ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής πολιτικής για τις χώρες που επομίζονται τα μεγαλύτερα βάρη ροών στην ευρύτερη περιοχή. Συμφωνήσαμε παράλληλα στην ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ώστε να μην επαναληφθούν οι τραγικές εικόνες που είδαμε πριν από λίγους μήνες στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Τέλος, κουβεντιάσαμε με τον Γάλλο Πρωθυπουργό και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό,
Τονίσαμε την στήριξή μας στις διακοινωτικές συνομιλίες για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού επί τη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λύση που, όπως έχω επανειλημμένως υπογραμμίσει, δεν μπορεί παρά να περιέχει την κατάργηση αυτού του αναχρονιστικού πλαισίου των εγγύσεων. Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή καλωσόρισα την διεθνή πρωτοβουλία της Γαλλίας για την επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών για το Παλαιστινιακό. Μια προοπτική που ιδιαίτερα κατά την τελευταία περίοδο αναβάθμισης των σχέσεων της Ελλάδας τόσο με την Παλαιστίνη όσο και με το Ισραήλ είναι μια προοπτική που έχουμε υποστηρίξει σταθερά και ενεργά και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας είμαστε διαθέσιμοι να συμβάλλουμε. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Βάλς για την διαρκή υποστήριξη της γαλλικής κυβέρνησης σε δίκαιες ελληνικές θέσεις και για την επιβεβαίωση της ουσιαστικής μας συνεργασίας με την επίσκεψη αυτή. Το γεγονός ότι αυτή η επίσκεψη διεξάγεται σε μια δύσκολη στιγμή για την Γαλλία. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε μαζί, όσο ήμασταν μέσα, ότι η στάθμη στον Σικουάνα έχει ανέβει 6 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αντιλαμβάνεστε ότι το γεγονός ότι σε μια δύσκολη στιγμή ο Εμμανουέλ επέλεξε να μην αναβάλει αυτή την επίσκεψη, αλλά να είναι εδώ. Φανερώνει, επιβεβαιώνει πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για τη Γαλλία και θέλω, Εμμανουέλ, να σε διαβεβαιώσω ότι ακόμα περισσότερο σημαντική είναι η Γαλλία για την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να σε ευχαριστήσω που είσαι σήμερα εδώ και να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, να ξεπεραστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Je remercie très chaleureusement. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά και πολύ φιλικά τον Αλέξη Τσίπρα για την υποδοχή του σήμερα το πρωί εδώ. Είχαμε εκτενείς συζητήσεις, συναντηθήκαμε και χθες το βράδυ, είχαμε δείπνο εργασίες με την παρουσία του Μισελ Σαπάν και του Αρλέμ Ντεζίρ που χαιρετίζω και οι ενδελεχείς μας συζητήσεις μας επέτρεψαν να αναφερθούμε διεξοδικά σε όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Τα διεθνή, τα ευρωπαϊκά και τα διμερή. Και θα επανέλθω σε κάποια θέματα που ανέφερε και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα αρχίσω τώρα από εκεί που τελείωσες, Αλέξη. Δηλαδή, παρακολουθώ την κατάσταση η οποία μας απασχολεί εξαιτίας των καιρικών δυσμενών φαινομένων στο Παρίσι, κυρίως για την υπερχείληση του Σικουάνα. Είναι και στην περιοχή του Παρισιού και στην Τούρ, στο Έντρε-Λουάρ, δύσκολα τα πράγματα. Έχουν ήδη εκενωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 20.000 άτομα με την παρέμβαση των δημοσίων υπηρεσιών διάσωσης προληπτικά και στο Παρίσι έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα κυβερνητικά προγράμματα. Πρέπει να σας πω ότι το θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο ύψος των υδάτων στα 6 μέτρα στο Σικουάν, ίσως και να ξεπεράσουμε. Αλλά έχουν κινητοποιηθεί όλες οι υπεύθυνες δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία, επαναλαμβάνω, δυστυχώς μπορεί να διαρκέσει ακόμη πολύ. Και ο υπεύθυνος υπουργός θα παρέμβει στη μία ώρα στο Παρίσι. Όλοι οι υπεύθυνοι, όλες οι υπηρεσίες συντονίζουν την δράση τους και ενημερώνομαι και εγώ θα πάω και το απόγευμα, μόλις φτάσω στη Γαλλία, στο Παρίσι και στην Εσόν. Αγαπητέ Αλέξη, ήρθα να σας συναντήσω στην Αθήνα με ένα πολύ απλό μήνυμα.
Η Γαλλία είναι στο πλευρό της Ελλάδας. Η γαλλική κυβέρνηση είναι στο πλευρό της ελληνικής κυβέρνησης που χρειάστηκε με μεγάλο θάρρος και επιμονή να αντιμετωπίσει μια κατάσταση δύσκολη. Δύσκολη για τους Έλληνες. Πριν από ένα χρόνο, ενώ κάποιοι στην Ευρώπη φαντάζοντας ότι δεν είχε τη θέση της η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, η Γαλλία με όλο το βάρος που διαθέτει και με όλη την ενέργειά του, ο πρόεδρος Ολόντ έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να παραμείνουν μέσα στην μεγάλη οικογένεια της Ευρωζώνης οι Έλληνες. Και εμείς πρέπει να πω ότι είχαμε βαρύνουσα άποψη, διότι πιστεύουμε ότι η Ευρώπη, η Γαλλία χωρίς την Ελλάδα, η Ευρωζώνη χωρίς την Ελλάδα, το Σέγγεν χωρίς την Ελλάδα, θα ήταν μια άλλη αντίληψη της Ευρώπης που δεν συμμεριζόμαστε. Με τον Αλέξη Τσίπρα, βεβαίως μιλήσαμε δια Μακρόν για την ενίσχυση της Ευρώπης προς την Ελλάδα. Ολοκληρώθηκε ένα στάδιο σημαντικό και προχωρούμε τώρα με τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε την προηγούμενη Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωζώνης τον προηγούμενο εβδομάδα. Θέλω να χαιρετήσω όλους ιδιαίτερα τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον Μισελ Σαμπέ. Έτσι, ξέρουμε ότι η επόμενη δόση της οικονομικής ευρωπαϊκής βοήθειας θα χορηγηθεί πολύ σύντομα και θα μπορέσει να ευρεθεί, ελπίζουμε, σύντομα και λύση για το θέμα του χρέους της Ελλάδας. Εμείς επιθυμούμε μια τέτοια συμφωνία, κάναμε ό,τι μπορούσαμε ώστε να μπορέσει να καταλήξει αυτή η συμφωνία και παίξαμε το ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ των Ευρωπαίων. Διότι αρχίζει τώρα μια νέα σελίδα για την Ελλάδα που της επιτρέπει να κοιτάμε μέλλον, με ελπίδα προς το μέλλον της, με περισσότερη εμπιστοσύνη και να μπορέσει να βρει το δρόμο της ανάπτυξης. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς τους επιχειρηματίες. Ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Και μια αντιπροσωπεία επενδυτών και επιχειρηματιών θα έρθει τον φθινόπωρο στην Ελλάδα και θα είμαστε παρόντες σε πολλούς τομείς όπως ενέργεια, μεταφορές, αλλά και σε νέους τομείς όπου οι γαλλικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι στην Ελλάδα και δεν έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν πλήρως την ανάπτυξη μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης. Θα πρέπει, όπως προανέφερα, η συμφωνία που επιτεύχθη να αναγνωρίσουμε ότι οφείλεται πρώτα απ' όλα στον ελληνικό λαό και στις ίες που υπέστη. Αλλά αναγνωρίζουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μπόρεσε να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε να γίνουν θαραλέες μεταρρυθμίσεις και να πείσει την ελληνική βουλή να τις εγκρίνει. Θα ήθελα λοιπόν να χαιρετήσω τον Αλέξη Τσίπρα και την ομάδα του που μπόρεσε να ηγηθούν όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων, καθώς και να χαιρετήσω το κουράγιο όλων των Ελλήνων. Επίσης, πρέπει να πω ότι μιλήσαμε και διεξοδικά για τα θέματα των μεταναστών και προσφύγων. Και πρέπει να δω ότι και πάλι χαιρετίζουμε θέση της Ελλάδας, που σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες μπόρεσε να αντιμετωπίσει αυτή την μεταναστευτική κρίση μεγάλης εμβέλειας και θα ήθελα να ποτίσω φορά τιμής στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα σε όλους όσους ζουν στα ελληνικά νησιά για την φιλοξενία τους, για την αλληλεγγύη που επέδειξαν και να προσθέσω ότι η κοινή μας προτεραιότητα είναι να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή η συμφωνία της 18ης Μαρτίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Πρέπει όλοι να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Τούρκοι. Και είπα στον Αλέξη Τσίπρα ότι η Γαλλία είναι στη διάθεση της Ελλάδας για να τη βοηθήσουμε να αντιμετωπίσει αυτή την μεταναστευτική κρίση. Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες μειώθηκαν κατά πολύ οι ροές μεταναστευτικές, είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για να χειριστούμε θέματα που άπτονται της επίλυσης της κρίσης, θέματα φύλαξης συνόρων και επίσης να επιταχύνουμε τους ρυθμούς επανεγκατάστασης προς τη Γαλλία των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Το κάνουμε αυτό με ρυθμούς 400 υποδοχής 400 προσφύγων κάθε μήνα. Και σήμερα το πρωί πρέπει να πω ότι συναντήσαμε και εκπροσώπους ΜΚΙΟ με την βοήθεια του Γάλλου πρέσβη για την χορήγηση και ανθρωπιστικής βοήθειας, δεδομένου ότι διάφορες ΜΚΙΟ βοηθούν τις ελληνικές αρχές για
τα θέματα των προσφύγων και, και μεταναστών. Πρέπει να σας πω ότι η ασφάλεια των κοινών μας συνόρων, των ευρωπαϊκών συνόρων, είναι πολύ σημαντική για μας και ξέρουμε ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή η Ελλάδα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά σύνορα. Θα πρέπει λοιπόν να της δοθεί οποιαδήποτε βοήθεια για να αντιμετωπίσει την κρίση. Και κυρίως πρέπει να πω ότι μεταφέρω στην Ελλάδα μήνυμα εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνης στην δυναμικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις, όπως το απέδειξε τους τελευταίους μήνες, εμπιστοσύνη για το μέλλον της Ελλάδας και για τις πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες που έχει, χάρη στην νεολαία της, τον πολιτισμό της, της οικονομία της, η οποία θα τεθεί τώρα σε νέα τροχιά. Και αυτό απεδείχθηκε με την υπογραφή του οδικού χάρτη που υπογράψαμε. Ξέρουμε ότι συμμεριζόμαστε, όπως και η Ελλάδα, τις ίδιες αξίες για την Ευρώπη. Το ίδιο όραμα θέλουμε να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και πρέπει από κοινού να ενεργήσουμε ώστε η εταιρική σχέση και μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας να περάσουν σε μια νέα φάση. Για ποιο λόγο? Διότι πρέπει να πω ότι η σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας είναι μια σχέση μακραίωνη και εργάζονται από κοινού οι δύο κυβερνήσεις μας. Και πρέπει να επαναλάβω ότι ποτέ δεν έλειψε από το πλευρό της Ελλάδας η Γαλλία, κυρίως σε στιγμές δύσκολες και στις δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης. Πάντα λοιπόν, αύριο όπως και σήμερα, μπορούν να υπολογίζουν οι Έλληνες στην φιλία μας και στη στήριξή μας. Και το είπα και στην Γαλλική Σχολή Αρχαιολογίας, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όταν συνάντησα τους φοιτητές, ότι η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας είναι πολύ σημαντική εδώ και είδαμε και την αναμνηστική πλακέτα του 1906 που σύστησε την Γαλλική Αρχαιολογική Εταιρεία στην Ελλάδα. Και είναι αυτά τα οποία αναφέρονται επίκαιρα ακόμη και σήμερα. Η Γαλλική Σχολή έγινε όχι μόνο ως πρακτική αναγνώριση του θαυμασμού της Ελλάδας και της φιλίας μας προς την Ελλάδα της αρχαιότητας, αλλά και προς την σημερινή Ελλάδα. Και βεβαίως πρέπει να συνοδεύσουμε τα λόγια μας, όπως ξέρουμε, με πράξεις συγκεκριμένες. Σας ευχαριστώ.